Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε το ψάρεμα, εγώ θα πω σε εισαγωγικά, κυρία Λοϊζίδου. Για παράδειγμα, έχουμε λάβει μήνυμα από άλλη επαρχία, από έναν ή μία υποψήφιο για τις επερχόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν ξέρουμε ούτε που βρήκε το τηλέφωνο, ούτε είμαστε γραμμένοι σε κάποιον εκλογικό σε κάποιον κατάλογο ενώ κόμματος κτλ. Και είναι ακόμα και άλλη επαρχία. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ξεκινήσει να λαμβάνετε παράπονα. Ναι, ένα βήμα πίσω να πούμε ότι έχουμε στείλει ακριβώς για να προλάβουμε όλα αυτά. Έχουμε στείλει επικαιροποιημένες οδηγίες 11 Μαρτίου σε όλα τα κόμματα προκειμένου να τις προωθήσουν στους υποψηφίους που θα στηρίξουν και στους συνεργάτες τους, ακριβώς για να προσπαθήσουμε να προλάβουμε αυτές τις ενοχλήσεις. Έχουν ήδη καταχωριστεί στο γραφείο κάποια παράπονα, ακριβώς που δεν έχουν καμία νομική βάση όπως το έχετε περιγράψει, δηλαδή δεν έχουμε δώσει ποτέ τη συγκατάθεση μας, δεν ανήκουμε σε οποιοδήποτε κόμμα που νομιμοποιείται να μας στείλει μήνυμα και εν τούτης το έχουμε λάβει. Το άλλο, και αφορά συνάδελφο μας εδώ, και μας το έλεγε χθες, ότι έχει αλλάξει σπίτι, έχει αλλάξει διεύθυνση, κανένας δεν ξέρει τη νέα της διεύθυνση, και ενώ πήγαιναν όλα τα γράμματα και τα λοιπά στην παλιά τη διεύθυνση, ήρθε και την βρήκε στη νέα της τη διεύθυνση ένα φυλάδιο διαφημιστικό για τις εκλογές κάποιου υποψηφίου. Και διερωτάται η γυναίκα, πώς γίνεται ρε παιδιά, ακόμη ούτε η οικογένειά μου δεν ξέρει τη νέα μου διεύθυνση, να έρθουν να με βρουν. Και δεν είναι πουθενά γραμμένοι. Από πού μπορούν λοιπόν να αλλιεύσουν τα στοιχεία μας? Να πούμε ότι μπορούν παράτυπα βεβαίως και παράνομα να πάρουν στοιχεία από φίλους και συγγενείς. Έχουμε δει πολλές φορές να κυκλοφορούν λίστες και οι οποίες εμπεριέχουν ακριβώς, είστε υποψήφια εσείς, ζητάτε από μένα να σας δώσω ένα κατάλογο με 10 φίλους για να επικοινωνήσετε μαζί τους, σας δίνω και τα στοιχεία τους και εσείς επικοινωνείτε μαζί τους από αυτή τη λίστα, από αυτή την κόλλα που σας έχω δώσει. Προφανώς αυτό είναι εκτός νομιμότητας και έχουμε δώσει τις οδηγίες για να αποφεύγεται. Πολλές φορές, κυρία αγαπητού, δεν βρίσκουμε την πηγή, έτσι, διότι πολλές φορές επίμονα οι συμπολίτες μας ζητούν να μάθουν πού το βρήκε. Ναι, ή ποιος είναι αυτός πίσω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ δεν τον ξέρω καν. Έχουμε και πόσους χιλιάδες υποψήφιους. Κανένας δεν ξέρει ποιος και τι. Ναι. Όντως κάνουμε τις ερωτήσεις, κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις προς αυτόν που απευθύνεται το παράπονο. Πολλές φορές όμως μπορεί να μην βρούμε την πηγή. Αυτό που βρίσκουμε, που αυτό είναι η ουσία για μας, είναι και η παραβίαση, ότι έχει σταλεί αυτός που στέλνει το μήνυμα, αυτός που κάνει το τηλέφωνο, πρέπει να είναι σε θέση, έχει την ευθύνη με βάση τον νόμο, να αποδείξει ότι είχε πάρει τη συγκατάθεση του άλλου που έχει λάβει το μήνυμα ή είναι μέλος του κόμματος του. Να πούμε όμως ακόμα ότι ακόμα και να έχει αυτή τη συγκατάθεση και να είναι μέλος του κόμματος, είναι υποχρεωτική και η δεύτερη προϋπόθεση που είναι το stop SMS. Σωστό. Η ατελής επιστροφή, όπως τη λέμε. Σωστό. Δηλαδή να μπορώ εγώ ατελώς να σταματήσω την αποστολή παρόμοιου μηνύματος. Να πάψω αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος σας, κυρία Λοϊζίδου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή γεια σας. Γεια σας.